Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ωστόσο, αν και αυτός ο χειμώνας δεν είναι βροχερός, τα πράγματα θα είναι όχι δύσκολα αλλά απαγορευτικά για τις καλλιεργίες μας. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν παραγωγοί θερμοκηπιακών καλλιεργιών στην Ιερά Πέτρα, που ξεκινούν την πρώτη συγκομιδή για τη σεζόν. Με τέτοιες ζέστες είναι δύσκολο να βγάλεις φυτό. Τι θερμοκρασία έχουμε τώρα που είμαστε τώρα? Τώρα πρέπει να είναι 40-41. Με 41 βαθμούς δουλεύετε εσείς? Ναι. Υπάρχει ένα μελόν αβέβαιο. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει αύριο ένα καλό χειμώνα ή όχι. Με υποδομές δεν βλέπουμε. Τόσα χρόνια δεν έχουν. Τι να πω. Η έναρξη συγκομιδής, αν και με αισιόδοξα μηνύματα για τιμές και αγορές, εξακολουθεί να συνοδεύεται από την αγωνία για την έλλειψη εργατικών χεριών, την επάρκεια νερού, το αυξημένο κόστος παραγωγής και το ανίσπρακτο μεταφορικό ισοδύναμο, όπως τονίζουν. Θέματα που έθεσαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που διοργάνωσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας. Αυτός δεν είναι Οκτώβριος, είναι Αύγουστος. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ μεγάλες. Σενάρια δείχνουν καλά. Έχουμε μπει σαν περιοχή στον τομέα της εξαγωγής. Εάν κρατήσουμε την εξαγωγή και κρατηθούμε στην εξαγωγή, πιστεύω ότι η χρονιά θα είναι ικανοποιητική. Ξεκινώντας τη συγκομιδή με μικρές ποσότητες αλλά καλές τιμές στην πιπεριά και έχοντας ήδη μαζέψει τις πρώτες ποσότητες αγκουριών, οι παραγωγοί συνδέουν άμεσα το πώς θα πάει η χρονιά με το νερό. Αφού, όπως τονίζουν, οι ποσότητες στο φράγμα μπραμιανών είναι συγκεκριμένες και πως οι ίδιοι περιθώρια αποθήκευσης μεγαλύτερων ποσοτήτων δεν έχουν. Θα δείξει η πορεία. Δεν ξέρουμε, ο καιρός. Είναι επειδή σπάνω δεν έχουν κυπευτικά, επειδή υπάρχει έλλειψη ιδρία. Είναι οι καύσονες στο καλοκαίρι που δεν αφήσανε τους παραγωγούς να βγάλουν. Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά παίζουν βασικό ρόλο. Είναι ικανοποιητικές, αλλά είναι πολύ λίγα τα προϊόντα. Γι' αυτό είναι οι τιμές υψηλές. Δεν είναι υψηλές οι τιμές σε τονάζα. Είναι λίγα τα προϊόντα, γι' αυτό είναι οι τιμές τόσο ψηλές.